Από λοιπόν, μιλάω στη Χριστιάνα μου. Χριστιάνα, και καλημέρα. Καλημέρα στα ματίνα μου. Είσαι καλά και είσαι και fashion icon, μια και βλέπαμε GNTM. Α, βέβαια, πάντα. Λοιπόν, θα μας συστήσεις έναν σχεδιαστή Έλληνα που κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Και πήρε μέρος ως guest κριτής το GNTM, το ελβετικό, βέβαια δεν λέγεται GNTM. Αν δεν κάνω λάθος, λέγεται CNTM. Σωστό, γιατί είναι από το Switzerland. Ακριβώς, και να σου πω ότι είναι από τους λίγους σχεδιαστές που το κατάφερε αυτό, γιατί έχει εμφανιστεί στο Πολωνικό, αν θυμάσαι καλά, ο Λάκης Γαβαλάς και ο Βασίλης Ζούλιας, και ο Δημήτρης Κουλός έκανε μια φωτογράφηση. Είναι πραγματικά μια στιγμή η οποία ήταν πολύ σημαντική στην καριέρα του να επιλέξει. Μας μιλάει για το πώς τον βρήκαν, πώς τον εντόπισαν. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Εγώ έχω φορέσει ρούχο του κάποια στιγμή. Μου κάνει εντύπωση που στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι τόσο γνωστό το όνομά του. Ωστόσο, ήδη συζητάει να βρίσκεται στο Παρίσι. Μπήκε στο ελβετικό Next Top Model. Το ψάχνει κυρίως για διεθνή καριέρα. Να σου πω ότι τον ψάχνουνε. Okay. Γιατί τον ανακαλύψαν από το Fashion TV. Φαντάσου τώρα πόσες χιλιάδες σχεδιαστών περνάει από αυτή την οθόνη, αλλά ξεχώρισαν ο ίδιος και τα ρούχα του, και πραγματικά είναι μια μοναδική στιγμή το να σε επιλέξουν ανάμεσα σε τόσους σχεδιαστές, γιατί είναι και νέος, όπως είπαμε. Επίσης μας λέει στα ματίνα μου για τις διαφορές που έχουν αυτά τα δύο project, που αν και είναι ίδια σε δομή και περιεχόμενο, αν το σκεφτείς, διαφέρουν όμως τα σημεία. Για να το δούμε. Χριστιανούλα, ευχαριστούμε πολύ. Είσαι ο δεύτερος που έχεις πάρει μέρος στο CNTM της Ελβετίας. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Έλαβα ένα email από το ελβετικό Next Top Model, το οποίο μου ζήτησε να παρευρεθώ σαν φυσική παρουσία, αλλά και μέσω της συλλογής μου, στο πρώτο τους επεισόδιο, στην πρεμιέρα, που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και μεγάλη τιμή. Ήταν μεγάλο σοκ, γιατί είμαι ένας πολύ καινούριος σχεδιαστής. Οπότε, όταν έμαθα ότι είμαι η πρώτη τους επιλογή και θέλω να διακαώ να είμαι στην πρεμιέρα και να είμαι και εκεί σαν φυσική παρουσία, για μένα ήταν μεγάλη τιμή. Με ανακάλυψαν μέσω της καμπάνιας μου που έπαιζε στο Fashion TV, και όταν είδε στη λίστα τα ρούχα, λέει: ποιος είναι αυτός ο σχεδιαστής. Άρχισε να με ψάχνει, με παρακολουθούσε για 6 μήνες, είδε ότι τις κάνω γι' αυτό. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ξέρετε τα πάντα για μένα, και έτσι με προσέγγισε. Είχες λάβει μέρος και στο ελληνικό, και αυτό έπαιξε, πιστεύεις, ένα ρόλο? Έπαιξε το σημαντικότερο, το κομμάτι της τηλεόρασης και του Next Top Model. Εμένα, σαν Νίκο, σαν νέο σχεδιαστή, μου είχε ανοίξει πάρα πολλές πόρτες. Αλλά όταν έρχεται και μια ξένη παραγωγή και σου λέω ότι σε είδαμε από την αντίστοιχη ελληνική, καταλαβαίνεις πόσο κατάλαβα ότι ήταν επιδραστικό και η συμμετοχή μου. Όταν είδα το email, νόμιζα ότι είναι spam, οπότε δεν έδωσα πολύ σημασία. Ντρέπομαι που το λέω. Ευτυχώς ξαναήστειλα, οπότε λέω: Νίκο, μην το αφήσεις, δες τι γίνεται. Φαντάσου ότι θέλανε μόνο τη συλλογή για ένα catwalk στην Άξο. Και όταν με γνωρίσανε, μου λένε: δεν ξέρω τι θα κάνεις, είναι τάδε μέρα του Ιουνίου το επεισόδιο, έρχεσαι να μας κάνει, να συμμετέχεις κι εσύ. Οπότε αυτό ήταν σαν ένα παραμύθι, και σε αυτά που τα βλέπεις ταινίες καμιά φορά και λες: μπα, δεν θα γίνουν ποτέ στην πραγματικότητα. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο ελληνικό και στο ελβετικό? Οι διαφορές που σίγουρα εντοπίζω σαν τηλεθεατής αρχικά είναι ότι έχει λιγότερο reality στο ελβετικό. Η άλλη διαφορά που είδα ότι σαν παραγωγή εμένα η ελβετική μου φάνηκε λίγο πιο φτωχή. Και σίγουρα, κατά την άποψή μου πάντα, έχουμε πολύ πιο ωραία μοντέλα στο ελληνικό. Σε εμάς πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή τα παιδιά στο ελληνικό γίνονται αρκετά δημοφιλή, τους ανοίγουν πόρτες, διότι μπορεί να μην είναι ακριβώς η πραγματικότητα της μόδας, αλλά είναι αρκετά κοντά. Το ελβετικό δεν γίνονται τόσο γνωστά τα παιδιά και δεν έχουν τόσες ευκαιρίες μετά. Θέλω να μιλήσεις και για την Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου. Ξέρω ότι έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ναι, έχει τύχει να συνεργαστούμε στο παρελθόν. Είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Η Ισμήνη πήρε την θέση της κυρίας Καγιά, γιατί η κυρία Καγιά αποφάσισε να αποχωρήσει. Προσωπικά, σαν τηλεθεατής, αν με ρωτάς, ναι, μου λείπει η κυρία Καγιά. Το μπρίο της, το ταπεραμέντο της, η αγάπη της για τη μόδα, δεν θα σου πω ψέματα, μου λείπει. Εντάξει, ο άνθρωπος το είπε πολύ ευγενικά. Τη συμπαθώ την Ισμήνη, έχει κάνει την καριέρα της, αλλά μου λείπει το μπρίο της Βίκης Καγιά. Αλλά το έχουν πει όλοι με κάθε τρόπο, νομίζω, πλέον αυτό. Παιδιά, πόσο μοναδικό είναι στην Ελλάδα ακόμα να μην έχεις δημιουργήσει ένα όνομα και να σε ψάχνουν στο εξωτερικό. Ναι. Και στο τέλος θα τον αναζητούν και στην Ελλάδα. Δεν τον βρίσκουν με τίποτα, θα έχει πει ο άνθρωπος. Ναι, επειδή έχει κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανυπομονώ, τον ξέρει και η Μαριλού, η στη λίστριά μου, να ξαναφορέσουμε κάτι δικό του.